Συζητήσαμε σήμερα σε επιτροπή των νομικών των προϋπολογισμών της ΣΥΤΑ για το 2022. Έχει καταστεί πλέον ξεκάθαρο ότι η ΣΥΤΑ έχει γυρίσει σε σελίδα την τελευταία δεκαετία από την περίοδο της λαϊρασίας και της οικονομικής κακοδιαχείρισης των προηγούμενων δεκαετιών που οδήγησε σε μεγάλα σκάνδαλα τα οποία κατέληξαν στα δικαστήρια. Βλέπουμε σήμερα ένα ευέλικτο και σύγχρονο οργανισμό, ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία και με μια συνεχή και σοβαρή οικονομική διακίνηση. Μάλιστα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, με βάση τα έσοδα της τελευταίας τριετίας, καταγράφεται υψηλότερη κερδοφορία μετά τη φορολογία ύψους των τελευταίων 13 ετών, ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτή είναι ακριβώς η ουσία που ως Δημοκρατικός Συναγερμός επιθυμούμε να επικροτήσουμε. Ότι ανεξαρτήτως του διαχειριστικού καθεστώτος ενός οργανισμού, η ουσία είναι ότι θα πρέπει κάθε οργανισμός να λειτουργεί με ευελιξία, με σύγχρονο τρόπο διαχείρισης, με ιδιωτικούς μάνατζερ οι οποίοι γνωρίζουν τις προκλήσεις της διεθνής αλλά και της τοπικής αγοράς. Επίσης, οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι ο πρόεδρος της ΣΥΤΑ μας έχει ενημερώσει ότι υπάρχει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης της ΣΥΤΑ, που συμπεριλαμβάνει την περαιτέρω επέκταση του 5G. Μέχρι τον Μάρτιο θα υπάρχει 100% πληθυσμιακή κάλυψη στην Κύπρο, που αυτό θα καταστήσει τη χώρα μας την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα το πράξει αυτό, με την επέκταση των υποθαλάσσιων συνδέσεων με στόχο τη σύνδεση με περαιτέρω 6 χώρες και με στόχο βεβαίως τη μετάβαση της ΣΥΤΑς στη ψηφιακή και την πράσινη εποχή. Θέλουμε να συγχαρούμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός και το προηγούμενο αλλά και το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, όλο το προσωπικό, τη διευθυντική ομάδα για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στη ΣΥΤΑ.